Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης, είναι χειρουργός ουρολόγος. Ο Ανδρέας είναι μαζί μας τα τελευταία χρόνια με πολύ καλή συνεργασία, τόσο στο Υγεία όσο και στο Μητέρα. Έχει ξεκινήσει τις σπουδές του από τη Νέα Υόρκη, τη συμπλήρωσε στη Βουδαπέστη και τελείωσε την ειδικότητά του στο Σεισμανόγλιο. Και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στο Καρολίνσκα μαζί με τον Πίτερ Βίκλαντ στη ρομποτική ουρολογία. Σήμερα είναι μαζί μας και κατέχει μια μεγάλη σειρά ρομποτικών επεμβάσεων και θα μας αναπτύξει το θέμα ταμπού η ριζική προστατεκτομή σε ολιγομεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα θέμα το οποίο είναι ταμπού όσο αφορά τα νεότερα αποτελέσματα για την χειρουργική αντιμετώπιση του ολιγομεταστατικού καρκίνου του προστάτου. Είναι ταμπού γιατί ακόμα και αυτή τη στιγμή στα guideline μας δεν προτείνεται με strong recommendation να χειρουργήσουμε τους ασθενείς μας, έστω και με combined therapy με ADT, ενώ προτείνεται η τοπική θεραπεία με ADT και ακτινοβολία στους de novo low volume ολιγομεταστατικούς ασθενείς. Η κατηγοριοποίηση των μεταστατικών ασθενών είναι M1α, αυτοί που έχουν απομακρυσμένες λεμφαδένες, M1β στα κόκαλα και M1 στα σπλάχνα. Αυτή η σταδιοποίηση γίνεται ακτινολογικά με την κλασική απεικόνηση bone scan και την αξονική. Όμως ξέρουμε ότι τα PSMA, το molecular imaging, έχει πολύ καλύτερη ειδικότητα, αλλά ακόμα καλύτερη ευαισθησία. Και έτσι όλοι αυτοί οι μεταστατικοί ασθενείς δεν είναι το ίδιο. Έχουμε de novo μεταστατικούς, μετά από τοπική θεραπεία, ολιγομεταστατικούς, high volume, ασυμπτωματικούς, πνευματικούς, με καλό ή κακό performance status και κάποιους που έχουν διαγνωστεί με PSMA, κάποιους με conventional imaging. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε κυρίως για τον de novo σύγχρονο ολιγομεταστατικό καρκίνο του προστάτου και συγκεκριμένα για τους low volume ασθενείς. Ο αριθμός των μεταστάσεων παίζει ρόλο. Έχει φανεί από τις μελέτες ότι από τις 4 και πάνω μεταστάσεις σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί μόνο σε ADT ζουν 2 χρόνια λιγότερο. Η σταδιοποίηση και η κατηγοριοποίηση αυτών των ασθενών της ομάδας γίνεται συνήθως με τα κριτήρια της Charted, τα οποία όμως είναι με conventional imaging, τα οποία έχουν τους περιορισμούς που αναφέραμε. Και έτσι η απεικόνηση με το PSMA που όλο και πιο πολύ μπαίνει στην καθημερινότητα προκαλεί ένα stage migration αυτής της ομάδας των ασθενών και έτσι έχουμε παραπάνω ασθενείς που εμφανίζονται με αυτή την εικόνα. Τώρα, γιατί να προτείνουμε τοπική θεραπεία σε μεταστατικούς ασθενείς. Από άλλους καρκίνους έχει φανεί ότι το να σταματήσουμε και να φρενάρουμε το προμεταστατικό περιβάλλον αποτρέπει περαιτέρω μεταστάσεις. Παράλληλα, η αποτελεσματική θεραπεία των σύγχρονων μεταστάσεων μπορεί να σταματήσει επιπλέον την εξάπλωση και το cross-talk μεταξύ των μικρομεταστάσεων. Τέλος, μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική μετάσταση direct therapy. Η αφαίρεση, η ριζική προστατεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς, τους ολιγομεταστατικούς low volume, μπορεί να αυξήσει την επιβίωση. Εδώ μπορούν να κάνουμε 2 υποθέσεις. Μένει κλινική, ότι με το να χειρουργήσουμε και να κάνουμε ριζική προστατεκτομή, αποφεύγουμε την νοσηρότητα, η οποία σχετίζεται με την ανεξέλεγκτη επέκταση του όγκου, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποφρακτική ουροπάθεια, ουρολιμόξη, αιμορραγία, πόνο. Και όλα αυτά μειώνουν το performance status των ασθενών μας και έτσι περιορίζουν τη δυνατότητα να χορηγήσουμε περαιτέρω θεραπείες. Και η βιολογική υπόθεση για την ριζική προστατεκτομή, όπου έχουμε το continuous shedding των κυττάρων, το tumor self-seeding, την ανασκοταστολή από τον καρκίνο, το cross-talk μετά στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου. Τι δεδομένα έχουμε όσον αφορά για τους μεταστατικούς hormone-sensitive ασθενείς με καρκίνο στον προστάτη.
Από την Stampede φάνηκε ότι στους ασθενείς που χορηγήθηκε ADT με χημειοθεραπεία και τοπική ακτινοβολία, στους de novo low volume, είχαμε σαφές όφελος όσον αφορά τη συνολική επιβίωση. Παράλληλα, σε μια νεότερη μελέτη, στην PIS1, προοπτική φάση 3, randomized, η υπομάδα των ασθενών που ήταν de novo ολιγομετασταντική, η χορήγηση ADT αμπειρατηρώνης και ακτινοθεραπείας, φάνηκε ότι έχει όφελος όσον αφορά το radiographic progression free survival και έχει πολύ σημαντικό έλεγχο όσον αφορά την τοπική επέκταση της νόσου. Και γι' αυτό το λόγο συστήνεται με βάση τη μελέτη η ακτινοβολία μαζί με ADT και αμπειρατηρώνη για τον έλεγχο τον τοπικό έλεγχο της νόσου. Ποια είναι τα δεδομένα όσον αφορά για τη χειρουργική θεραπεία του ολιγομετασταντικού low volume καρκίνου του προστάτου? Από ποντικά και παλιά έχει φανεί ότι εμποδίζεται έτσι το self-seeding όταν αφαιρεθεί πρωτοπαθή αιστεία για τον καρκίνο του προστάτη. Παράλληλα, πάλι στα ποντικάκια, ότι αυξάνει η συνολική επιβίωση και μειώνεται οι μεταστάσεις. Πλέον σε κανονικές μελέτες, στους ανθρώπους, φαίνεται ότι η τοπική θεραπεία στους μεταστατικούς ομονευαίσθητους ασθενείς επιμηκύνει το χρόνο μέχρι την ευνοχοαντοχή. Έτσι, αυτό έδωσε ένασμα να γίνονται σιγά σιγά πρώτες feasibility studies σε ασθενείς οι οποίοι ήταν de novo ολιγομετασταντικοί, low volume, και φάνηκε στην πρώτη μελέτη με 23 ασθενείς από το Heidenreich το 2015 ότι όντως υπάρχει ένα μικρό όφελος όσο αφορά το cancer facility survival. Άρχισαν να γίνονται όλο περισσότερες μελέτες από την ομάδα του Μπριγκάντι σε 114 ασθενείς. Παρακολούθησαν 5 χρόνια, είχαν overall survival 80% και είχαν μια σχετικά καλή ποιότητα ζωής και ήταν χειρουργία τα οποία δεν είχαν πολύ μεγάλη νοσηρότητα για τους ασθενείς. Από τη Martini Clinic, αναδρομικά είναι αυτά τα δεδομένα, δεν φάνηκε κάποιο όφελος στην επιβίωση, αλλά φαινόταν ένα μεγάλο όφελος όσον αφορά τον τοπικό έλεγχο της νόσου. Το ίδιο και από τη μελέτη LOMP, όπου εκεί μελετήσανε και τη ριζιγύψατεκτομή με την ακτινοβολία, με ADT μαζί, και πάλι φάνηκε καλύτερος έλεγχος, ο τοπικός έλεγχος της νόσου με την ριζιγύψατεκτομή. Αναδρομικά δεδομένα και αυτά, όλα δείχνουν ότι ότι λίγο το χειρουργείο βοηθάει σε αυτή την μικρή υπομάδα των ασθενών. Έτσι, αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω η χειριζική ψαδεκτομή στον de novo ολιγομετασταντικό καρκίνο του προστάτου. Και τα πρώτα έτσι, καλά δεδομένα ήρθαν από τη Stampede, από το RMH, όπου φάνηκε ένα όφελος στην τριετή επιβίωση κατά 10% στους ασθενείς, μεταξύ των ασθενών της χειρουργικής επέμβασης και της ακτινοβολίας. Έτσι, παρουσιάζονται οι πρώτες feasibility studies. Η πρώτη καλά οργανωμένη μελέτη ήρθε από την Αγγλία, η μελέτη Trombone. Προοπτική randomized non-blinded μελέτη, όπου 50 ασθενείς χωρίσανε τους 25 σε χειρουργείο, τους άλλους 25 στο standard of care. Και αυτή η μελέτη μας έδειξε ότι πρώτον, αυτοί οι ασθενείς πήγαν πάρα πολύ καλά. Μία μέρα νοσηλεία, ήταν ρομποτικά χειρουργία, δεν χάσαν καθόλου αίμα. Η εγκράτεια ήταν 86% σε 6 μήνες. Η νοσηρότητα και η ποιότητα ζωής τους δεν επηρεάστηκε καθόλου. Ουσιαστικά ήταν σαν να κάνουμε χειρουργείο σε locally advanced ασθενείς. Έπειτα, η επόμενη μελέτη ήρθε από την Κίνα. Και αυτή η φάση 2 randomized control trial, η FU-SCC, στην οποία μελετήσαν 100 ασθενείς, 200 ασθενείς, στους 100 απλά δώσαν ADT και στους άλλους 100 κάναν τοπική θεραπεία, οι 85 ήταν με χειρουργείο, οι 15 ήταν με ακτινοβολία. Και εκεί φάνηκε σαφές όφελος στην τριετή επιβίωση στους ασθενείς που είχαν τοπική θεραπεία έναντι σε αυτούς που είχαν μόνο ADT. Πάλι από τη μελέτη LOMP, εδώ ήταν οι τρία arms, ήταν standard of care, ασθενείς με standard of care και ακτινοβολία, standard of care με χειρουργείο. Και εκεί φάνηκε ότι το castration-free survival ήταν διπλάσιο
στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν σε σχέση με το standard of care από 21 σε 53 μήνες, ενώ είχε πολύ μεγάλη διαφορά και ο τοπικός έλεγχος της νόσου στους ασθενείς μεταξύ των ασθενών χειρουργείου και ακτινοβολίας, προς όφελο του χειρουργείου. Είναι αυτά τα δεδομένα αρκετά για να σπάσει το ταμπού, για να καθιερωθεί ο ρόλος του χειρουργείου σε αυτήν την ομάδα των ασθενών? Όχι, είναι πολύ μικρό το δείγμα των ασθενών. Είναι μελέτες με 20, 30, 40, 50 ασθενείς. Και κάνουν δυστυχώς μια λάθος παραδοχή ότι τότε τους συγκρίνουν όλους με σκέτο EDT. Οπότε στη σημερινή εποχή αυτά τα δεδομένα ξεπερασμένα, αφού πλέον κάνουμε συνδυαστική συστηματική θεραπεία. Τι λένε οι experts? Οι experts συστήνουν συστημική θεραπεία plus local treatment συμπλήν μετάσταση directed therapy. Άρα, υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Η πρώτη pilot study που προσπάθησε να δείξει τη συνέργεια των διαφόρων θεραπείων ήταν από το Memorial Sloan Kettering, μια μελέτη που παρουσιάστηκε το 2017, όπου είχαν ομάδες ασθενών, στους οποίους αρχικά κάνανε ADT, έπειτα προσθέσανε το χειρουργείο και έπειτα κάνανε ακτινοβολία στις μεταστάσεις και στην πίελο. Και φάνηκε ότι το PSA αυτών των ασθενών, non-castrate PSA, με non-castrate τεσοστερόνη, υπήρχαν ασθενείς που είχαν ωφεληθεί πάρα πολύ από αυτή την συνδυασμό των θεραπείων. Αυτή η μελέτη έδωσε το ένασμα σε μια άλλη μελέτη, πάλι από την Αμερική, από τον John Hopkins, την TET, Total Eradication Therapy, όπου χωρίστηκε ουσιαστικά σε δύο κομμάτια, την TET1 και την TET2, 26 ασθενείς τη μία, 26 την άλλη, και εκεί τι κάναν? Πρώτα ADT, μετά χημειοθεραπεία αμπειρατερώνη, χειρουργείο και στο τέλος ακτινοβολία, μεταστάσεις και στην πίελο. Τα πάντα όλα δηλαδή. Μετά η άλλη ομάδα ασθενών, πρώτα χειρουργείο, μετά σε 6 μήνες διάστημα ADT, χημειοθεραπεία, αμπειρατερώνη και ακτινοβολία, μεταστάσεις και στην πίελο. Και φάνηκε και στις δύο ομάδες αυτών των ασθενών ότι το PSA ήταν κάτω από 0,2 με non-castrate τεσοστερόνη στα 3 χρόνια στο 80% των ασθενών. Αυτή τη στιγμή τρέχουν γύρω στις 8 μελέτες, οι οποίες μελετάνε, που θα μας δώσουν πολύ υψηλό level of evidence τα επόμενα χρόνια, το effect της τοπικής θεραπείας, είτε είναι ακτινοβολία είτε είναι χειρουργική, για τους de novo λιγματικούς low volume ασθενείς. Η πιο σημαντική ίσως από όλες, γιατί έχει το πιο μεγάλο αριθμό ασθενών, είναι η πρώτη, η SWOG, η οποία ένα από τα endpoints είναι το overall survival, και η LOMP θα μας δείξει, επειδή είναι η πρώτη open label, η LOMP θα μας δείξει μεταξύ της ακτινοβολίας και της χειρουργικής θεραπείας ποια είναι καλύτερη. Συμπερασματικά, οι θεραπευτικές προσεγγίσεις μας μπορούν να χρειαστεί να επεξεργαστούν επειδή έχουμε πλέον το PSA μέσα στη ζωή μας. Θα πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω το ρόλο της εκτεταμένης τοπικής θεραπείας και της μετάστασης directed therapy. Εκτός από το όφελος στην επιβίωση από τη μελέτη PIS1, παγιδεύθηκε και ο ρόλος της τοπικής θεραπείας με την ακτινοβολία στο τοπικό έλεγχο της επέκτασης της νόσου. Από όλα αυτά που είδαμε, εάν η χειρουργική ριζική μαστεκτομή είναι τουλάχιστον όσο καλή όσο είναι η ακτινοβολία, φαίνεται ότι είναι και πολύ καλύτερη όσο αφορά την πρόληψη των φρακτικών φαινομένων από τοπική επέκταση της νόσου. Όταν δίνουμε μόνο συστηματική θεραπεία, πολλοί ασθενείς θα έχουν αυξημένη νοσηρότητα και οι περισσότεροι θα πεθάνουν από τα συμπτώματα και τον καρκίνο του προστάτου. Με αυτά τα δεδομένα από τη τοπική θεραπεία, αυξάνουμε την επιβίωση και ελέγχουμε την νοσηρότητα από την επέκταση του όγκου στους λόγους όλοι μας ασθενείς. Ο ρόλος της ριζικής μαστεκτομής ακόμα διερευνάται, αλλά είναι πολλά υποσχόμενος, και η προσθήκη της μετάστασης directed therapy μπορεί να βελτιώσει ακόμα πιο πολύ τα αποτελέσματά μας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραγιάννη για την τόσο περιστατωμένη ομιλία του. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Για να έχουμε συζήτηση. Συγχαρητήρια που βρήκατε. Θα πρέπει, και εδώ έχουμε τεράστια δυσκολία, να οριοθετήσουμε τι εννοούμε ολιγομεταστατική νόσος. Είναι μια βιολογική οντότητα για την οποία δεν πιστεύω ότι έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει. Έχουμε ασθενείς που λέμε δύο μεταστάσεις και σε τρεις μήνες είναι γεμάτος. Και έχουμε άλλους που έχουν δύο μεταστάσεις και κρατάνε 10 χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα μοριακά ξεκαθαρίσει τι είναι η ολιγομεταστατική νόσος. Πράγματι, πολύ ωραία το αναφέρεις, ότι αν έχουμε ολιγομεταστατική νόσο, εκεί η τοπική θεραπεία πιθανότητα να έχει κάποιο όφελος. Το κατά πόσον αυτό το όφελος έχει ανταπόκριση στην overall, στην ολική επιβίωση, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Το κατά πόσο μπορεί να έχει όφελος στην ποιότητα ζωής για τοπικά φαινόμενα, εκεί νομίζω έχουμε πιο πολλά στοιχεία να το υποστηρίξουμε. Και έτσι όπως το ανέφερες, πρέπει να μείνει το μήνυμα ότι να είμαστε προσεκτικοί ποια είναι ολιγομεταστατική νόσος, να παίρνουμε το ρίσκο να κάνουμε κάτι της παραπάνω, αλλά εξατομικεύοντας πάρα πολύ το συγκεκριμένο ασθενή μας. Το ίδιο φαινόμενο έχουμε στο μαστό, στο πνεύμονα, στο πάνκρεας και σε άλλους καρκίνους, όπου τώρα η έννοια της ολιγομεταστατικής και να προσθέσω ολιγο-progressive disease είναι αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, να μην στερήσουμε κάτι, αλλά και να μην παρακάνουμε κάτι. Αυτό ήθελα να κάνω. Φαντάζομαι ο Ηλίας θα συμφωνεί σε αυτά. Για την ομιλία και όμως θυμίζουμε από το συγκεκρισμό. Γιατί πρέπει να έχουμε επισταθείς κανάλες, γιατί χαίρεται με την επιβίωση, δεν πάνε το ξέρω. Το θέμα είναι να το δέσουμε με την προθεσία free DNA, γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε, θέλει οπωσδήποτε πολύ μεγάλη υποστήριξη με σαφή κριτήρια. Αλλά είναι πολύ ωραίο που παρουσιάζει για τη συμφωνικά. Εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα έτσι. Καλησία να εφαρμόζεται, αλλά όσον αφορά τα συμφωνικά κριτήρια δεν υπάρχουν. Άρα μπορεί κάποιο να νομίζει, αλλά να είναι αβέβαιο αν κάνουμε καλή επιλογή των ασθενών. Άρα είναι μέρος της ουρολογικής κοινότητας να βάλει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα κριτήρια και να ορίσει τις απόλυτες ενδείξεις. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι όχι οι ουρολόγοι τώρα αρχίσουμε να πάμε να κάνουμε χειρουργείο σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά ότι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε υψηλό level of evidence για το τι μπορούμε να προτείνουμε στους ασθενείς μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι σε λίγο θα ξεκαθαρίσει αυτό, αλλά αυτό που δεν θα έχει ξεκαθαρίσει είναι η διάγνωσή τους. Και αυτό είναι το και πώς θα γίνει και η κατηγοριοποίησή τους. Αυτό το selection των ασθενών. Μα το ερώτημα είναι σε ποιον θα εφαρμόσεις όλη τη συστηματική θεραπεία χωρίς την προστατεκτομή. Δηλαδή, μια μελέτη προοπτική μπορεί να το απαντήσει αυτό. Και αν το συνδυάσετε με cell-free DNA, να βρείτε και ποιους θα μπορούσε να ωφελήσει. Αυτό είναι η δική μου αντίληψη. Αντρέα, πολύ ωραία η ομιλία σου και μου άρεσαν πολύ τα συμπεράσματά σου, γιατί αν και ουρολόγος και ρομποτιστής, δεν μπήκες στο πηγάδι το να εμφανίσεις κάτι το οποίο δυστυχώς γίνεται στην πραγματικότητα, ότι από τη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση ότι μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις στην ολιγομεταστατική νόσο, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα όπου έρχεται ένας ασθενής και χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς να τον ψάξουμε, κατευθείαν χειρουργείο. Και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Όπως πολύ ωραία παρουσίασες στην τελευταία διαφάνεια, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει, είναι ένα θέμα που έχει πολλά ερωτηματικά, είναι ένα θέμα που θα μας ξαναπασχολήσει, αλλά για μας τους ουρολόγους υπάρχει ένα μήνυμα ότι θέλει λίγο προσοχή. Αν στην πράξη η αίσθησή μου είναι ότι παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και η ηλικία του ασθενούς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η συνοσιρότητα,
διαφορετικά, πιο εύκολα θα αποφασίσουμε το χειρουργείο σε ένα νέο ασθενή, ο οποίος δεν έχει άλλα προβλήματα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε και περιστατικά να γίνονται επεμβάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς με συνοσηρότητα, κατευθείαν με το σκεπτικό ότι επιτρέπεται πλέον η ριζική και στην όλιγο μεταστατική νόσο. Νομίζω ότι η τελευταία σου διαφάνεια ήταν πραγματικά πολύ καλή. Ναι, ήταν μια πολύ ισορροπημένη ομιλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.